Μέσα Σαββατοκύριακο μίλησα με έναν γνωστό Ανογιανό εκεί της περιοχής, ο οποίος μου είπε ότι έχει ρίξει πολύ χιόνι φέτος. Και για να λέει τώρα Ανογιανός ότι φέτος έχει ρίξει χιόνι, καταλαβαίνουμε την ένταση του φαινομένου και πόσο έχει διαρκέσει. Λοιπόν, Γιάννης Αλούστρος, αντιδήμαρχος Ανογείων. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τι κάνετε, πώς είστε? Χιονιζόμαστε αν και άνοιξη. Υποδεχτήκε με την άνοιξη με χιόνι. Πώς αντιλαμβάνονται εκεί οι Ανογιανοί τώρα το καιρικό φαινόμενο, το απολαμβάνουν? Τα απολαμβάνουν. Ευτυχώς δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στους αγροτοκτηνοτρόφους, βέβαια, γιατί είναι ο χειμώνας λίγο ζόρικος. Ναι. Αλλά η απόλαυση του χιονιού, όσο να είναι, πάντα επίκαιρη. Μάλιστα. Από μια στιγμή και μετά γίνεται και λίγο εκνευριστικό, η αλήθεια είναι. Σωστά, αντιδήμαρχε. Εκνευριστικό δεν γίνεται, γίνεται λίγο κουραστικό. Μας κουράζει όλους λίγο βαρύ. Μόνο σε εντάξει. Ποιο ήπιο χαρακτηρισμό. Ας εκμεταλλευτούμε τα θετικά του χιονιά, βέβαια, και της χιονόπτωσης, ειδικά εκεί επιχειρηματίες περιοχής που τα πηγαίνουν καλά. Μια πολύ βαθιά ανάσα μετά από μια περίοδο που παρέμειναν κλειστά καταστήματα, έχουμε πανδημία. Να εστιάσουμε και στα θετικά. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε κυρίως στο τοπίο, το λευκό που μας προσφέρει μια χαρά καθημερινώς, γιατί πλέον καθημερινώς γίνει φέτος, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Στα μαγαζιά που φέτος οι πληρότητες, ειδικά στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, ήταν υπέρ αρκετές ώρες από το ζήτημα του χειμώνα. Έχονται, προσφέρουμε απλόγερα φιλοξενία, καλό κρέας, καλό φαΐ, παρέα, ρακί. Αυτά είναι τα καλά του χιονιού. Βάλια με τα σχολεία, τι έχουμε, τι εξέλιξη έχουμε? Ναι, τα σχολεία σήμερα, αλλά και αύριο, όπως μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κεφαλογιάννης, θα παραμείνουν κλειστά. Θα παραμείνουν κλειστά και λόγω πόγια. Ακριβώς, εγώ πάντως ήθελα να πω ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, που την έχουμε για μήνες, την βλέπουμε, ενδεχομένως να αρχίσει και ο τουρισμός του καλοκαιριού να έρχεται και να βλέπει χιόνια στα Ανόγια. Δηλαδή, και αντί για μαγιό, θεωρείς να έχει σκούφους. Να πηγαίνει για πάνω για χιόνια. Θα έρχονται οι Ελβετοί να κάνουν τα λόγια εκεί. Βρήκαμε και την αγορά, σωστά. Απρίλη-Μάη μπορεί να έχετε ακόμα χιόνια εκεί. Λοιπόν, προβλήματα ηλεκτροδότηση, υδροδότηση έχουμε, αντιδήμαρχε. Προβλήματα ηλεκτροδότηση, ίδρυψη δεν έχουμε κανένα. Η δρόμη είναι ανοιχτή, ο μηχανισμός δουλεύει κανονικότατα. Ναι. Τα σχολεία θα πάμε κλειστά, όπως είπαμε και αύριο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε με την ένταση των φαινομένων που λένε σήμερα βράδυ και αύριο βράδυ κυρίως. Ναι. Να το ανταπεξέλθουμε όσο πιο καλά γίνεται. Μάλιστα. Ένας περίεργος τώρα που θέλει να προσεγγίσει σήμερα τα Ανόγια, να τα προσεγγίσει ή να το αποφύγει? Να τα προσεγγίσει, αλλά είναι πάντα προσεκτικός και να είναι προμηθευμένος πάντα με λειτουργικές ελυσίες, γιατί το φαινόμενο είναι εξέλιξη. Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλή συνέχεια. Και λοιπόν, να είναι και καλά ντυμένος.